Λοιπόν, αντί να καθόμαστε και να τα βάζουμε με τον καθρέφτη που δείχνει κάτι που δεν μας αρέσει, ας αλλάξουμε λοιπόν εμείς τη φιγούρα μας. Ας αλλάξουμε την πόζα μας. Έτσι δεν είναι? Δεν χρειάζεται να σπάμε τους καθρέφτες μας. Οκ. Ναι. Ο καθρέφτης αυτής είναι τίποτα. Δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να μας βοηθάει, αν θέλουμε εμείς, να αλλάξουμε πόζα σε κάτι που μας αρέσει. Ναι, ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο δικός μας ο καθρέφτης. Έτσι δεν είναι? Ναι. Σταματήστε λοιπόν να βάζετε με τον καθρέφτη και πείτε και ευχαριστώ που μου το έδειξε, γιατί τώρα διαλέγω να επιλέγω να κάνω κάτι διαφορετικό. Ναι. Έτσι δεν είναι? Και αυτόματα θα έρθει η ίδια η ευγνωμοσύνη. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και θα χαμογελάτε και θα μιλάτε και με τον εαυτό σας, θα μιλάτε με τον νου σας, θα λες ok, ξέρω ότι ανησυχείς, ξέρω αυτό και αυτό και αυτό, πράγμα το λες για το καλό μου, δεν χρειάζεται να το πάτε και να το πατήσετε. Ok, ξέρω το λες για το καλό μου, ξέρω ότι πάμε στο ΔΕΗ, γιατί φοβάσαι αυτό, μην μείνω από έτσι, μην κόψω ρεύμα. Αλλά τι έχουμε πει, έχουμε δώσει λοιπόν, και εκεί χρειάζεται η γνώση, στο νου ορισμένες πληροφορίες, μιλήστε μαζί του, συζητήστε μαζί του. Ακόμα και όταν μιλήσετε με τον νου σας, μιλήστε μαζί, θα σας δώσει, θα σας έρθει απάντηση. Αλλά όχι να μιλάτε μπλα μπλα μπλα. Πείτε αυτό που θέλετε και αφαιθείτε λοιπόν, αφαιθείτε. Αυξήστε τις δονήσεις να βγουν έξω και αφαιθείτε να λάβετε αυτό το μήνυμα που έχετε στείλει με ρυθμό απάντησης. Γιατί η ερώτηση και η απάντηση έχουν πει το ίδιο, το ίδια ενέργεια, έτσι, σε αντίστροφη ροή. Ρωτάμε, πέμπω και μετά έρχομαι στο κέντρο μου και περιμένω να έρθει η απάντηση. Αυτό γίνεται συνέχεια. Και θα δείτε ότι πάντα, μα πάντα, οι απαντήσεις είναι εκεί. Εσείς δεν τις βλέπετε, γιατί τις περιμένετε από εκεί. Αν λοιπόν τις περιμένετε από εκεί και είναι εκεί, δεν τις βλέπετε. Έτσι δεν είναι? Πρέπει λοιπόν να αφαιθούμε, να αρχίσουμε να βλέπουμε την πραγματικότητα σαν απεριόριστη πληροφορία. Και μόλις δούμε απεριόριστη πληροφορία, τότε θα δείτε ότι είναι εύκαιρη η κάθε πληροφορία που μας χρειάζεται για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε ανά πάσα στιγμή. Είτε μπορεί να λέγεται μπουκάλι, λουλούδι, ετικέτα, όλα είναι πληροφορία. Μεταχειριστείτε τη. Όλα είναι πληροφορία. Αρκεί να μάθουμε να διαβάζουμε την πραγματικότητα. Είναι πληροφορία. Έτσι. Είναι πληροφορία. Η Ιλώνα έχει να πει κάτι. Το έχω χαμηλό. Ανέβασέ το, σε ακούμε μια χαρά. Θες να με ρωτήσεις κάτι, να πεις κάτι, οτιδήποτε. Μια δήλωση εσύ. Εγώ όπως είπες ακούω γενικώς, γιατί αν αρχίσω να μιλάω... Okay, είναι μια πεποίθηση και αυτή. Πρόσεξε, να αρχίσω να μιλάω. Είναι μια πεποίθηση και αυτό, ε? Όχι, δεν είναι πεποίθηση. Yeah, είναι πραγματικό. Είναι. Δεν είναι πεποίθηση, δεν καταλαβαίνετε τι ήθελα να πω, τι εννοούσα. Αν αρχίσω να μιλάω, θα είχα διαφωνίες για διάφορα πράγματα και δεν θα είχε νόημα. Γιατί? Η διαφωνία θα σου δείξει, έτσι, ποια αλήθεια δεν θες να δεχτείς. Γιατί χωράς μόνο μία αλήθεια, έτσι, και αυτό το να σου πω. Γιατί είναι αλήθεια αυτό που λέτε εσείς και δεν θέλω εγώ να δεχτώ κάτι? Γιατί θα μπορούσες π.χ. να έχεις δύο αλήθειες, και τη δική μου και τη δική σου, άσχετα ποια θα ακολουθήσεις. Είπαμε, είμαστε ουδέτεροι στην εισρωή και μετά ούτως ή άλλως θα διαλέξουμε μία αλήθεια. Δεν γίνεται να μην είμαστε κάποια αλήθεια. Ό,τι και να κάνεις θα είσαι μία αλήθεια, έτσι. Αλλά είμαστε ουδέτεροι στην εισρωή ενέργειας. Δηλαδή τι σημαίνει, χωράω πολλές αλήθειες. Μία θα ακολουθήσει καλό μου, δεν χρειάζεται να ακολουθήσει άλλη. Αλλά δεν χρειάζεται να κάνεις με πόλεμο. Γι' αυτό απλώς ακούω, γιατί από αυτά που ακούω καταρχήν τα περισσότερα τα ξέρω και απλώς το ξανακούω. Μετά κάνω εγώ άλλες διεργασίες στο μυαλό μου. Δηλαδή η διαφωνία είναι, όπως είπα, απλώς γιατί θέλω να το δω από διάφορες πλευρές. Και στο τέλος κρατάω κάτι. Δεν είναι απλά για να αντιδράσω και να διαφωνήσω. Όπως νομίζω το λες και εσύ, θέλω να το βλέπω από όλες τις πλευρές, και όχι μόνο από μία. Έτσι. Αλλά για να το δεις από όλες τις πλευρές, πρόσεξε ποια διαφορά υπάρχει. Υπάρχει η πολυόραση που μπορούμε και κοιτάμε ένα φάσμα, ένα ουράνιο τόξο, και υπάρχει αυτό το πράγμα που βλέπουμε πολλές πλευρές, αλλά μία ξεχωριστά κάθε φορά. Και οι δύο χρειάζονται σε αυτή τη ζωή που κάνουμε για να μπορούμε να μεγενθύνουμε ένα θέμα, να το κάνουμε όλοι μας την πραγματικότητα, έτσι. Αλλά υπάρχει και η άλλη πολυόραση που μπορούμε να παίξουμε όλες μαζί τις απόψεις σαν μία. Έτσι. Θα σε ωφελήσει να μπορείς να φύγεις, να κάνεις αυτό το πράγμα που σου λέω και να δεις πώς μπορώ να μείνω σε μία, πώς μπορώ να φύγω και να βλέπω πέντε μαζί, ξέρω εγώ, αλήθειες ή δύο, ας πούμε, έτσι. Ναι. Σταματή να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι, φίλε μου. Δεν είναι τα επίπεδα συνειδητότητας τα οποία μπορεί να αντιληφθεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος για να δεις όλες τις πραγματικότητες? Γιατί κάθε πραγματικότητα
στην οποία αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα, εγώ πιστεύω δεν είναι σταθερή. Δηλαδή, ανάλογα το επίπεδο που ανεβαίνει η αντίληψή σου, αντιλαμβάνεσαι και άλλα πράγματα. Δεν είναι ένα επίπεδο, είναι πάρα πολλά τα επίπεδα. Ναι. Πώς μιλάμε για μια πραγματικότητα? Ναι, μιλάμε για μια πραγματικότητα που μέσα της συσχωρεί όλες τις μικρότητες. Έτσι, για σου ξαναλέω άλλη μια φορά, όταν εσύ μεγενθύνεις τη συνείδησή σου, πάνε από ότι χωρίς περισσότερο. Δεν γίνεται να μεγαλώνει συνείδηση αποβάλλοντας. Ναι, ναι. Η μορφή θα αποβάλει τα τσόφλια για να μείνει η ουσία. Αλλά η συνείδηση μεγενθύνει και ισχωρεί μέσα της. Άρα θα μάθεις περισσότερο καλό, περισσότερο κακό, περισσότερο καλό, περισσότερο κακό. Και θα μεγενθύνει η συνείδησή σου. Έτσι. Αυτό εδώ πέρα το πράγμα λοιπόν μέσα, για να μπορούσουμε λοιπόν εμείς να έχουμε μια αίθουσα να χωράει παραπάνω καρέκλες, πρέπει να μεγαλώσουμε την αίθουσα. Άρα κατάλαβε λοιπόν, τα λες μεγαλώνει η συνείδηση, σημαίνει ότι μπορώ να χωράω παραπάνω αλήθειες. Με στη μεγάλη που είναι ο ολικός εαυτός μου. Έτσι δεν είναι? Όπως λες, η προσωπικότητά μου αποτελείται από πολλά εγώ. Όλες τις θέσεις που έχω πάρει, έτσι, σαν αυτές που λέω προσωπικότητα. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, κάθε φορά που αλλάζω εγώ συνείδηση, αλλάζω επίπεδα. Κάθε επίπεδο μια πραγματικότητα. Μέσα μας έχουμε πάρα πολλές πραγματικότητες. Όλο το θέμα τι είναι? Κάθε πραγματικότητα που βγαίνει, να μην την κατακρίνουμε, αλλά να μπορεί να συνυπάρχει με μια άλλη. Όταν εμείς σταματήσουμε τον πόλεμο μέσα μας, πάνε να πει ότι είμαστε μια κατάσταση ουδέτερη, να υπάρχουν όλες τις πραγματικότητες και ανάλογα το τι είμαστε, θα επιλέξουμε την πραγματικότητα, τη δόνηση, αυτή που θα μας δείξει ακριβώς τον πυρήνα μας, αυτό που είμαστε. Δεν χρειάζεται να γίνεται όμως με μάχη. Μάχη πότε γίνεται? Όταν έχουμε μία καρέκλα και πάνε να κάτσουν δύο πραγματικότητες. Εκεί λοιπόν τι γίνεται? Θα πλακωθεί στο ξύλο. Έτσι γίνεται λοιπόν στον άνθρωπο με μικρή συνείδηση, δεν μπορεί να χωρέσει γιατί έχει μία καρέκλα, δύο πραγματικότητες. Με καταλάβεις τι λέω? Ναι, ναι. Αυξάνοντας εσύ το χώρο, αυξάνοντας μέσα σου λοιπόν τη συνείδηση, έτσι, χωρώντας παραπάνω δεδομένα, θα χωράς παραπάνω αλήθεια. Έτσι δεν είναι? Αυτός που έχει μικρό χώρο συνείδησης είναι αναγκαστικά στεναχωρημένος μέσα σε μία αλήθεια. Άρα λοιπόν άλλη πραγματικότητα δεν μπορεί, εκτός αν βγάλει την προηγούμενη. Καταλαβες? Ναι. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει η μάχη μεταξύ της μία αποδοχής των άλλων. Γιατί δεν μπορείς να χωρέσεις την πραγματικότητά του. Γιατί σκαρφωθεί πάνω στην καρέκλα. Δεν πάει να του πεις, έλα κάτσε και εσύ δίπλα, γιατί δεν έχεις άλλη καρέκλα. Επομένως λέει, ρε, φύγε ρε που θα σκοθώ εγώ για να κάτσεις εσύ. Καταλαβαίνεις? Όμως υπάρχει και ένα άλλο επίπεδο, το οποίο αυτό μου το έδειξε ο Νίκος ο Καπλατζής. Είναι πανελλήνιος πρωταθλητής μνημονικής. Είναι μια τεχνική. Ναι, να σου πω, έχεις κάνει, κάνει μια μικρή εδώ πέρα, θα λέγαμε, σε στείλε το λεξιλόγιο. Πρόσεχε να δεις όλο αυτό που λες, μνήμη, ιστορίες και τελικά δεν παίζει κανένα ρόλο, έτσι, σχετικά με τα δικά σου κέντρα για να βιώνεις την πραγματικότητα. Πρόσεχε, ο εγκέφαλος είναι υπολογιστής, πρόσεχε, αλλά χωρίς τον εγκέφαλο έχουμε και άλλα κέντρα λήψης πραγματικότητας. Γι' αυτό ο εγκέφαλος μας είναι περιορισμένος. Έτσι, ο εγκέφαλος μπορεί να πιάσει ένα ορισμένο φάσμα, η καρδιά πιάνει άλλο φάσμα. Καταλάβεις τι να σου πω? Ναι. Υπάρχουν, ναι, δηλαδή θέλω να σου πω, μην μένεις στον εγκέφαλο, γιατί ο εγκέφαλος είναι το μηχανάκι. Ο νους είναι έξω από τον εγκέφαλο, έτσι. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή εσύ αυτό που έχεις κάνει είναι να ενδυναμώνεις το φυσικό εγκέφαλο. Καταλαβες? Στην πραγματικότητα μπορείς να ενδυναμώσεις και άλλα πράγματα που θα σου δώσουν αυτή την πολυδιάσταση που σου λέω εγώ. Αν ενδυναμώσεις τον εγκέφαλο της καρδιάς, θα σου έρθει αυτόματα αυτό που λέμε διαίσθηση. Ναι, τα έχω κάνει αυτά. Μπράβο, καταλάβεις, γιατί μου μιλάς για τον εγκέφαλο. Σου λέω δεν χρειάζεται να μένεις μόνο εκεί. Μιλάμε για τον εγκέφαλο, γιατί εκεί πέρα αποτυπώνονται όμως όλες οι σκέψεις, όλες οι πράγματα. Όχι. Τα πάντα. Εκεί αποτυπώνονται, θα λέγαμε, digital τα πράγματα ή θα λέγαμε αναλογικά εκεί πέρα. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Υπάρχει ένα άλλο μέσα πράγμα που δεν χρειαζόμαστε εμείς αποθήκη, γιατί έχουμε το ίντερνετ. Πρόσεξε λοιπόν να σου πω. Όσο εσύ μου φτιάχνεις ένα σκληρό δίσκο μνήμης, έτσι, είναι γιατί δεν έχεις άμεση επαφή στο ίντερνετ. Αναγκαστικά λοιπόν, όταν θες να παίξεις ένα παιχνίδι, μια ταινία, πας στο σκληρό δίσκο και το φέρνεις. Έτσι δεν είναι? Όταν όμως εσύ έχεις ίντερνετ, δεν χρειάζεσαι κανένα σκληρό δίσκο. Γιατί αρπά στιγμή το κατεβάζεις. Κατάλαβες τι λέω? Κατάλαβα. Άρα λοιπόν είναι διαφορετικά, θα λέγαμε, μια διαφορετική προσέγγιση, έτσι, αναβάθμιση συνείδησης σε αυτούς τους πολύ, θα λέγαμε, εγκεφαλοδιανετικούς ανθρώπους. Ωραία, να ρωτήσω κάτι άλλο. Ωραία, όταν κάνουμε σύνδεση, ας το πούμε κι εμείς, ναι, με την υπερνόηση, ξέρω εγώ, νοόσφαιρα, πώς το λέτε, δεν γνωρίζω. Ναι.
Εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να προσβληθούμε από κάποιους ιούς. Ποιος μας εγγυάται ότι είναι τελείως καθαρό και ότι οι πληροφορίες που θα κατεβάσουμε είναι 100% και καθαρές? Κάθε φορά λοιπόν, εγώ όσο καθαρό νερό και να σου στέλνω, αν στη βρύση σου έχεις ένα φίλτρο, το νερό που θα πιεις θα είναι το φιλτραρισμένο από τη βρύση σου, ναι ή όχι? Πάλι όμως θα τα περάσουμε το μυαλό μας. Άρα λοιπόν είναι... δεν είναι το μυαλό που περνάει, είναι οι πεπιθήσεις. Τα γυαλιά που φοράς, θυμάσαι πώς το είπα. Άρα λοιπόν ο ανώτερος νου σου πάντοτε κοιτά να σε βοηθήσει. Πάντοτε στέλνει ιδέες. Το πώς εσύ τις ιδέες αυτές τις διαμορφώνεις είναι ανάλογο ο καθένας το πόσο πολύ έχει σχηματίσει το πρίσμα. Το πρίσμα που η ακτίνα θα περάσει και θα βγει πολυδιάστατη σε 7 χρώματα της ήριδας. Έτσι λοιπόν και οι πεπιθήσεις. Ανάλογα ο καθένας πόσο δυνατό πρίσμα έχει, την ακτίνα την περνάει και την διαλύει, θα λέγαμε το ανώτερο νου, έτσι, και τη διαλύει στις πεπιθήσεις που έχει μάθει. Τώρα, ό,τι και να σου λέει κάποιος όταν οι πεπιθήσεις είναι αρνητικές, είναι φυσικό ότι το φως αυτό το έχει μεταβληθεί αρνητικά. Κατάλαβες τι λέω? Άρα λοιπόν, είτε κάνεις channeling. Είτε κάνεις channeling λοιπόν και ακούς μερικούς που λέει καταστροφές, ιστορίες, Illuminati, αυτές ιστορίες, δεμόπλια, ή μιλάς channeling και κάνεις λοιπόν και κατεβάζεις την πηγή. Αυτή λοιπόν είναι μια διαφορά. Πρόσεξε, γιατί το πρίσμα που έχουμε εδώ, ο ένας το έχει παθητικό και ο άλλος δεν το έχει δουλέψει καθόλου. Άρα επομένως και οι δύο θα λέγαμε μπορεί να κατεβάζουν μια ακτίνα από εκεί που φτάνουν. Το θέμα είναι ο καθένας πώς τη μεταγλωτίζει. Έτσι. Αν λοιπόν δεν έχεις δουλέψει την προσωπικότητα, να την έχεις κάνει λοιπόν αντικειμενικού τύπου και είναι τελείως υποκειμενικού, είναι φυσικό λοιπόν ότι θα φιλτράρεις το φως ανάλογα την υποκειμενικότητά σου. Δεν έχεις δουλέψει την προσωπικότητα. Μπράβο, δεν την έχεις χειραγωγήσει για να την ελέγχεις και να καταλαβαίνεις πού αρχίζει και παίρνει δρόμο, διαφορετικό. Καταλαβαίνεις. Πού πέφτει στον υποκειμενισμό δηλαδή, με λίγα λόγια. Γιατί ξαναλέω, η πιο μεγάλη αλήθεια είναι πιο ψηλά, γιατί χωράει μέσα τις μικρότερες. Αν θες να είσαι αντικειμενικός, γι' αυτό πρέπει να φτάσεις πιο κοντά στην πηγή. Όσο πολύ φεύγουμε από την πηγή, τόσο πιο υποκειμενικοί γινόμαστε. Γι' αυτό λέμε λοιπόν μέσα μας, στον ολικό εαυτό μας, τα εγώ που έχουμε μέσα μας, οι θέσεις είναι ακόμα πιο υποκειμενικές. Έτσι δεν είναι? Αν εγώ θέλω να φύγω λοιπόν από το υποκειμενικό και να πάω στο πιο αντικειμενικό, πρέπει να γίνω μια αλήθεια που μέσα να σχωρούν οι υπόλοιπες. Όσο μεγαλώνει η συνείδηση δηλαδή, περιέχουμε και άλλες αλήθειες. Βεβαίως, βεβαίως. Γι' αυτό και το όλα σε ένα τι περιέχει, τα πάντα. Να ρωτήσω κάτι, όταν είμαστε τόσο υποκειμενικοί, πώς κάνουμε channeling, πώς ερχόμαστε σε επαφή με τον ανώτερο εαυτό μας ή ανώτερες οντότητες? Στην πραγματικότητα, όλοι πάντα λειτουργούμε μέσω του channeling, γιατί είμαστε συχνότητες. Εντάξει, αυτό είπαμε σήμερα λοιπόν. Άρα λοιπόν κατάλαβε ότι κάθε φορά λοιπόν γίνεται το channeling. Channeling είναι ουσιαστικά πάντοτε. Πάντοτε είμαστε συνδεδεμένοι. Απλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Εμείς το έχουμε αποκόψει αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν ο καθένας είναι μια ακτίνα ενέργειας. Η ενέργεια αυτή είναι καθαρή, είναι φως. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα από την πηγή που έρχονται προς όλους. Από μια πηγή δεν προερχόμαστε όλοι. Το θέμα είναι το πρίσμα μας που έχουμε. Αν λοιπόν κάποιος έχει ορισμένα κόμπλεξ, έτσι, είναι φυσικό το φως που θα κατεβαίνει να αρχίσει να δεσπάει εκεί που έχει κόμπλεξ. Δηλαδή ένα φως αρχίζει και κατεβαίνει. Μια ιδέα. Ή έξω ένα σενάριο. Βλέπει το καθένας το κόμπλεξ που έχει, μπορεί να κοιτάει μια γυναίκα ερωτικά. Ο άλλος την κοιτάει να την κατηγορεί. Ο άλλος να κοιτάει να το κάνει έτσι. Και ο καθένας βλέπει την πραγματικότητά του, έτσι, αναλόγως λοιπόν πώς μετατρέπει το φως μέσα του. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτοί που κάνουν channeling δεν είναι μόνο αυτοί που αφήνουν τελείως τον εαυτό του και βιώνουν και μιλάει ένας άλλος μέσα του. Όλοι μας κάνουν channeling. Το θέμα είναι ότι κάνουμε με τον ίδιο μας τον εαυτό, με κανέναν άλλον. Είτε λέγεται μελλοντικό όν, είτε λέγεται πηγή, είτε λέγεται το είναι σου, είτε λέγεται άγγελος, είτε λέγεται οτιδήποτε. Αν όλοι μας είμαστε όλα, το όλα σε ένα, μια συνείδηση, ο ωκεανός, άσχετα αν τώρα έχουμε τη σταγόνα, αν όλοι μας λοιπόν είμαστε ο Θεός, το ένα, φανταστείτε ότι μόνο channeling που κάνεις, η μόνη σχέση που κάνεις, ακόμα και τώρα που μιλάμε, είναι ο εαυτός μας που μιλάει με τον εαυτό του, διασπασμένος. Σταμάτη να ρωτήσω κάτι. Είναι 10 η ώρα φίλε μου, μέχρι εδώ πέρα είμαστε, ήδη έχετε ρωτήσει πολλά, έτσι, πρέπει να βάζουμε και ένα στο, έτσι, για να αντέχουμε κι εμείς να το κάνουμε. Σε περίπτωση που θέλετε κάποια δωρεά ή οτιδήποτε να κάνετε, υπάρχουν τα κατάλληλα link πάνω για να μπορούμε να συνεισφέρουμε. Προσέξτε. Ανώνυμα ή επώνυμα, ο καθένας ό,τι θέλει. Λοιπόν, και βέβαια όχι απαραίτητα, έτσι. Αυτό ήθελα να πω. Θα δώσουμε ραντεβού πάλι την άλλη εβδομάδα.
Υπάρχουν, κάνω σεμινάρια, Skype, κάνω και ιδιαίτερα σπίτι μου και οτιδήποτε άλλα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, αυτό είναι μια εθελοντική, θα λέγαμε έτσι, πρωτοβουλία να μάθουμε, γιατί πρώτοι εμείς οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα. Έτσι, και πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα. Άρα θα λέγαμε, καλά κάνετε ό,τι κάνετε και παίρνετε ορισμένα πραγματάκια και δουλεύετε, αλλά ο εθελοντισμός πρέπει να μπει στη ζωή μας. Είναι η καινούργια, θα λέγαμε, πολιτική. Το καινούριο πολίτευμα του κόσμου είναι ο εθελοντισμός. Άρα λοιπόν πρέπει εμείς που ασχολούμαστε με αυτό, που ασχολούμαστε, λέγαμε, με το φως, με την αγάπη, οτιδήποτε λέμε, να ξεκινούμε στη ζωή μας να βάζουμε τον εθελοντισμό. Έτσι. Όχι πάρα πολύ, ο καθένας σου μπορεί. Ο καθένας σου μπορεί χωρίς κατάκριση και εμείς οι άνθρωποι αυτοί, θα λέγαμε, που ασχολούμαστε με αυτά, με την επιστήμη, με την απόκριφη, να δίνουμε το παράδειγμα μας. Έτσι λοιπόν είναι καλύτερο, είτε λέγεται λεφτά, είτε ενέργεια, όπως είπαμε την άλλη φορά, να μάθουμε να την δίνουμε, έτσι, εκεί που θα μας ωφελήσει και όχι εκεί που δεν θα μας ωφελήσει. Οκ. Okay. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους. Καταλαβαίνω. Τι? Αγγελική, μ' ακούς? Έλα, Αγγελική. Πες μου λίγο, δηλαδή, όποιος θέλει να συνεισφέρει, πού θα βρει το λογαριασμό ή κάτι? Υπάρχει και στο YouTube, εκεί πέρα που έχω βάλει και που λέει κάτι μια δωρεάν, στη σελίδα μου, www.blogspot.com. Καταλάβατε. Αυτό δεν είναι τίποτα, θα το βρούμε την άκρη. Το θέμα είναι, αυτό σας το λέω οτιδήποτε στιγμή και όχι σας λέω έτσι, δεν είναι δηλαδή αναγκαίο και τέτοια πράγματα. Απλώς πρέπει να οθήσουμε τον κόσμο λίγο, παιδιά, στον εθελοντισμό. Να ξεκινήσουμε, να μην έχουμε αλυσβερίσκια και εμπορικά και τιμές και να έχουμε αυτόματα τη σχέση που μπορούμε και την ενέργεια που θέλουμε να συνεισφέρουμε από καρδιάς ο ένας στον άλλον. Αυτό παίζει σημαντικό ρόλο, γι' αυτό είναι καλύτερο έτσι. Κάθε φορά λοιπόν, να δώσω και ένα παράδειγμα. Καμία, θα λέγαμε, κανένας άνθρωπος δεν θέλει, θα λέγαμε, χωρίς λεφτά να κάνει μια δουλειά σε κάποιον άλλον. Έτσι, σε εισαγωγικά. Αν λοιπόν αυτοί οι πλούσιοι ή αυτοί, θα λέγαμε, που είναι της ελίτ ή θα λέγαμε οτιδήποτε άνθρωποι είναι αρνητικοί, πρέπει να ρωτήσουν τον εαυτό τους. Αυτός ο άνθρωπος που πληρώνω για να μου καθαρίσει την τουαλέτα, το σπίτι, το οτιδήποτε, για να με χαιρετάει, για να μου υποκλίνεται, θα το έκανα από καρδιάς ή του κάνει μόνο επειδή του δίνει λεφτά? Και τότε αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε πως θα πρέπει τον άλλον να συμπεριφερθούμε όπως ακριβώς τα λέγαμε, λέει η καρδιά μας. Και θα δείτε λοιπόν, αν παίρναμε ξαφνικά τα λεφτά από τους ανθρώπους, πόσοι άνθρωποι από καρδιάς θα κάνανε σε αυτόν που 10 χρόνια, 20 χρόνια δουλεύανε για αυτόν, αν θα κάνανε τα ίδια πράγματα. Και τότε θα φαινόταν πραγματικά κάθε ένας με ποιον θα μπορούσε να συγχρονιστεί και τότε θα φαινόταν η πραγματική συνεισφορά και το πραγματικό μοίρασμα. Θα μου καθαρίσει τουαλέτα, σου δερώσω αυτά, αλλά όλα αυτά θα γινόταν, ναι, το ίδιο πάλι, αλλά με καρδιά προς καρδιά, έτσι, ελευθερία προς ελευθερία, ισότητα προς ισότητα. Έτσι, άρα σκεφτείτε και αυτό το τελευταίο που σας είπα, για να δείτε πόσο ωραίο είναι το πράγμα του εθελοντισμού, γιατί δείχνει ένα άλλο επίπεδο σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Που είναι τι? Πιο ελεύθερο και αληθινό. Τίποτα άλλο. Πιο ελεύθερο και αληθινό. Οκ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, για τη δημιουργία. Οτιδήποτε είναι, θα μιλήσουμε σε μηνύματα, στο Facebook, δεν χανόμαστε. Εντάξει. Σας χαιρετώ για σήμερα. Καλά περνάτε. Ειρήνη σε όλους που λέμε, εσωτερική δύναμη και ειρήνη σε όλους, παιδιά. Να είσαι καλά επίσης. Καλό βράδυ. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.